πως Γιονέλος δεν έχει ακουμπήσει ακόμα την μπάλα και βρισκόμαστε στο ένα το λεπτό της συνάντησης. Κοζαδίνος, Θημιανός, οι δυο τους μονομαχούν η παλιά που βγαίνει τώρα για να δούμε. Ο Μποζιονέλος θα προλάβει και διώχνει σε κόρνερ. Να η βαθιά παλιά. Okay. Ο Ισαράη που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας. Ο Μποζιονέλος θα βγει πολύ γρήγορα μακριά από την περιοχή του. Θα προλάβει. Το πλασέ θα διώξει σε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Φίβου. Με τον παίχτη που το κέρδισε να το εκτελεί, τον Ισαράη. Το σούτ θα γίνει και η επέμβαση σωτήρια από τον Μποζιονέλο. Πρώτη μεγάλη φάση στο 10ο λεπτό με το σούτ το γυριστό του Θημιανού. Ο Μποζιονέλος αντιδρά σωστά. Και κρατάει το 0-0 και πάλι στο κόρνερ με εκτελεστή τον Ισαράη. Εκτελείται η κεφαλιά, μάλλον απόκρουση ήταν. Αυτό προσπάθησε να κάνει ο Αθανασόπουλος και όχι. Δεν μπορούσε να απειλήσει με αυτόν τον Μποζιονέλο. Μποζιονέλος που είχε δύο καλές επεμβάσεις σε αυτό το λεπτό μέσα. Χωρίς να τα καταφέρει αυτή τη φορά. Κογιόνης. Παλιά. Για τον Ζέλιο και για τον Τσέλα, ο οποίος τσίπησε την παλανά. Ο Τσέλα σε θέση σου θα το κάνει. Χαμηλά πέφτει και μαζεύει ο Πάλης. Προσπάθεια εδώ, ωραία κατά την παλιά, κατά τον Παπαδά. Το παίζει στην περιοχή, θα κάνει το σουτ πάνω στον goalkeeper. Πολύ μεγάλη φάση με τον Ιωνικό να χάνει σπουδαία ευκαιρία με τον Δημήτρη Παπαδάτο να είναι μόνος του απέναντι από τον πάλι, αλλά να σουτάρει επάνω του. Σε μια φάση όμως που δεν τελείωσε, με τον Ιωνικό να συνεχίζει να πιέζει και να κατά τον έλεγχο του παιχνιδιού. Νικολαίδης αλλάζει για τον Κοζαδίνο. Νέο γέμισμα ψάχνει και πάλι ο Ατζαράκης, δεν μπόρεσε. Ο Τσέλας κάνει το σούτ, η απόκρουση. Η μπάλα μένει, σέντρα και πάλι κεφαλιά, το 0-1. Τώρα ο Παπαδάτος ευστοχεί το γύρισμα, το 0-1. Ο Ιωνικός φτάνει στον γκολ στο 22. Με τον Δημήτρη Παπαδάτο να χάνει σε πριν μερικά δευτερόλεπτα την σπουδαία ευκαιρία με το πλασέ πάνω στον Πάλι. Στη συνέχεια όμως είναι ο Τσέλας εκεί. Ο Πάλις αντιδρά σωστά, αποκρούει. Ο Τσέλας ξανασεντράρει παίρνοντας το rebound και το 0-1 από τον Παπαδάτο. Στο 22. Προσπάθεια από τον Πολίτη, το γέμισμα στην περιοχή, η κεφαλιά πέφτει και μαζεύει ο Μποζιονέλος. Να λοιπόν, από το πουθενά τι πήγε να γίνει. Μια ψιλοκρεμασή σέντρα του Τίκα, κεφαλιά είναι από τον Ισαράη, ο οποίος φτάνει κοντά στην ισοφάριση. Είχαν δύο πολύ καλές στιγμές, αλλά είχαμε την αντίδραση εκεί του Μποζιονέλου. Μπαλιά εδώ για τον Τσέλα, ο οποίος τύπησε την παρά. Ο Τσέλας απέφυγε και τον goalkeeper. Τέταρτη με τον goal και αστοχή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Τσέλας που πέρασε και τον Πάλι και έστειλε την μπάλα πάρα πολύ ψηλά πάνω από τα goal post. Στο πρώτο λεπτό της επανάλυσης. Ο Τίκας πίεση ψηλά τώρα από τους παίκτες του Ιωνικού, πρεσάρουν. Ο Βαρδής, Νικολαίδης, ωραία για το Σφυρογιαννάκη, δεν υπάρχει offside. Το Σφυρογιαννάκης δεν μπόρεσε όμως να κρατήσει τον έλεγχο την μπάλα. Πίεση ψηλά τον Βαρδί. Ο Σφυρογιαννάκης και πάλι εδώ θα καταφέρει, θα περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Έγινε το λάθος, το σουτ, καταπληκτικό γκολ. Πολύ ωραίο. 0-2. 0-2 από τον Ζέλιο, ο οποίος βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή εκεί που έπρεπε. Ένα ωραίο δεξί βολέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του πάλι. Το 0-2 για τον Ιωνικό είναι γεγονός. Μετά από 3 λεπτά παιχνιδιού στην επανάληψη. Με σκόρευ τον Ζέλιο. Ενώ φεύγει από το παιχνίδι και ο Μπολάκος. Είναι ο Μπάρλος αυτός που παίρνει τη θέση του. Εκτελέστηκε εδώ το γέμισμα. Η μπαλά πέρασε από πολύ κοντά. Έχουμε τον γκολ. Ναι, ναι, η μπαλά στα δίχτυα. Το γκολ από τον Βαρδί. Λάθος εδώ της άμυνας. Ο Πάλις δεν μπορούσε να βρει την μπάλα. Πέρασε ο Βαρδίς, σχεδόν μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. 0-3 στο 11 της επανάληψης.
από τον Βαρδί που με αυτόν τον τρόπο εδώ πετυχαίνει το τρίτο γκολ του Ιωνικού. Που θα έλεγα ότι τον φέρνει πάρα πάρα πολύ κοντά στο τρίποντο. Τσέλας. Έχει δίπλα τον Βαρδί. Ψάχνει από την άλλη πλευρά τον Παπαδάτο και θα τον βρει. Παπαδάτο στο πάρει, το σουτ, δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Δημήτρη Παπαδάτο να διπλασιάσει τα προσωπικά του τέρματα και να τετραπλασιάσει αυτά της ομάδος του. Στο 32, στο 22 συγγνώμη της επανάληψης. Το δοκάρι αυτό.